Καλοκαίρι, εποχή για παιχνίδια στη θάλασσα και όχι μόνο με τους τετράποδους φίλους μας. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για το κατοικίδιό μας αυξάνονται και οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί και να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών. Γι' αυτό το λόγο, επισκεφθήκαμε το κτηνιατρίο της Μαρίας Θεοδοσίδου στη Θέρμη. Αυτή την εποχή θα πρέπει οι ιδιοκτήτες που έχουν σκυλάκια και γατάκια να φροντίσουν για ψίλο και τσιμπούρι, τα λεγόμενα εξωπαράσιτα όπως τα λέμε εμείς, τα οποία μπορούν να τα απομακρύνουν από το κατοικίδιό τους είτε με τη χρήση κάποιας σαμπούλας που μπαίνει κατά μήκος κονδυλικής στήλης, είτε με τη χρήση ενός αντιπαρασιτικού περιλένιου, ό,τι επιλέξουν και ό,τι τους συμβουλέψει ο γιατρός που παρακολουθεί το κατοικίδιο. Δεύτερο πρόβλημα είναι τα έντομα, τα κουνουπάκια και οι σκλήπες. Έτσι, εκεί τώρα επίσης έχουμε κάποιες επιλογές. Δηλαδή, ή θα κάνουμε τα φάρμακα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε θέμα, ακόμη και να τσιμπηθεί δηλαδή το κατοικίδιο, να μην κολλήσει κάτι, ή για όσους δεν θέλουν να κάνουν αυτά τα φάρμακα, χρησιμοποιούν πάλι εξωτερικά, πάνω δηλαδή στο σώμα του ζώου, κάποια σκευάσματα. Είτε είναι αμπούλα, είτε είναι περιλέμιο, είτε είναι ένα δερμοποθητικό σπρέι, όπως βάζουμε εμείς επάνω μας ή στα παιδιά μας. Τι πρέπει όμως να προσέχουμε στη θάλασσα? Για τη θάλασσα κανένα το πρόβλημα, τα σκυλάκια τα οποία θέλουν να μπαίνουν στο νερό και αναφέρομαι σκυλάκια γιατί κάτι συνήθως το αποφεύγουν σαν το διάολο. Λοιπόν, τα σκυλάκια που θέλουν να μπαίνουν στο νερό μπορούν να μπαίνουν κατά βούληση, να κολυμπούν, να απολαμβάνουν την παραλία. Πλέον υπάρχει και νομοθεσία η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον τα σκυλιά είναι εμβολιασμένα από παρασιτωμένα, να τα βάζουν στη θάλασσα χωρίς να τους δημιουργήσει κανένα πρόβλημα κάποιος. Από εκεί και πέρα τώρα μπαίνουν στη θάλασσα, κολυμπάει, βγαίνει έξω, το στεγνώνουμε, το βάζουμε φυσικά σε σκιά, όχι κάτω από τον ήλιο, και προσέχουμε μόνο τα αυτάκια. Να μην μπει νερό δηλαδή μέσα στα αυτιά και κάνει κάποιο ατύπημα. Κατά τα άλλα, ο ήλιος είναι το ίδιο βλαβερός όπως είναι και σε εμάς, δεν θέλουμε συνεχή έκθεση δηλαδή στον ήλιο. Τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να ταξιδέψουμε μαζί με το κατοικίδιό μας? Άλλα ισχύουν για τη μετακίνηση με αεροπλάνο. Εκεί υπάρχει ειδική συνεννόηση με την εταιρεία που θα κάνει τη μεταφορά. Για τον κλωβό μεταφοράς, για τους εμβολιασμούς, για τα βιβλιάρια. Άλλα ισχύουν για κάποιον που θα αποφασίσει να μετακινηθεί με τρένο. Έτσι, άμα πάμε σε επίπεδο μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχει διαφορά. Έχει, ναι. Άλλα ισχύουν για αυτό που θα πάει με ΚΤΕΛ. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας από ό,τι θα πάρει το αυτοκινητάκι του γίνει η καλύτερη επιλογή, βάζει μέσα το σκύλο του και φροντίζει για τα περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά τώρα την μετακίνηση, το ταξιδάκι, εκεί για όσοι έχουν έτσι μια προδιάθεση να κάνουν λίγο εμετό, φροντίζουμε και δίνουμε ένα χαπάκι ταξιδίου, όπως παίρνουμε εμείς, παραπλήσιο. Και έτσι το ζώο είναι ζαλισμένο, δεν έχει ναυτία, φτάνει στον προορισμό του ήρεμο. Εξάλλου, η περιποίηση του ζώου τους ζεστούς μήνες βοηθάει τα ίδια και φυσικά τους ιδιοκτήτες. Εμείς έχουμε απλά την υπηρεσία αυτή μέσα στο κτηνιατρίο για τους πελάτες μας που θέλουν απλά να κάνουν ένα ωραίο κουρεματάκι, συμπαθητικό, όμορφο, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Που πιστεύουν ότι αφαιρώντας το τρίχωμα δροσίζεται το ζώο. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς το τονίζουμε. Δεν ισχύει αυτό. Ο σκύλος δεν δροσίζεται, δεν έχει υδροτοποιούς αδένες. Ό,τι υγρασία χάνει, χάνει από τα πατουσάκια του και από την αναπνοή του. Άρα ουσιαστικά το κούρεμα γίνεται για τους εξής λόγους. Να νιώθει δια της επαφής, δια της αφής δηλαδή, τη δροσιά, όταν το βρέξουμε με νεράκι, όταν ξαπλώσει ένα δροσερό έδαφος, και να απαλλαζόμαστε εμείς, ειδικά γυναίκες, από την τρίχα που αφήνει το ζώο μέσα στο σπίτι. Βέβαια, η φροντίδα του τετράποδου φίλου μας δεν σταματάει όλο το χρόνο και η επίσκεψη σε κτηνίατρο είναι επιβεβλημένη. Ετήσιο εμβολιασμό. Εμβολιασμό για λεισμάνια 2. Εμβολιασμό, τέλος πάντων, μέρημνα για δειροφυλάρια 3. Άρα φτάσαμε στις 3 φορές. 1-2 φορές, αν πάμε να δούμε και τα δοντάκια, φτάσαμε στις 5 φορές. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι αυτό. Γι' αυτό βάζουμε το πλαφόν 2-3 φορές το χρόνο, ας πηγαίνουμε στον κτηνίατρο, έτσι για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Το χρόνο, αν θέλει λοιπόν κάποιος να τα κάνει όλα σωστά, δεν θα ξεπεράσει στον κτηνίατρο τα 200 ευρώ το χρόνο. Ας απολαύσουμε λοιπόν το καλοκαίρι παρέα με υγιείς και όμορφες μουσούδες.